Να ξεκινήσουμε με το. Ναι, εγώ είχα κάποιες συστάσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται. Είμαστε από τη στιγμή στην τελική ευθεία ούτως ή άλλως. Οπότε ξέρεις, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί αυτή τη βδομάδα. Όχι. Και δεν μπορεί να εθελοτυφλείς. Έγινε το συλλαλητήριο. Πότε έγινε? Έγινε χθες το μεσημέρι. Και είχε αρκετό κόσμο, το διοργάνωσε η εστία πατερικών μελετών. Ήταν μια μικρή οργάνωση, οπότε ξέρεις, έκανε και εντύπωση μια μικρή οργάνωση πώς καταφέρει και μάζεψε τόσο κόσμο. Διότι η Εκκλησία δεν έχει κάνει επίσημο κάλεσμα, δεν κάλεσε σε συλλαλητήρια. Άρα το κάλεσμα ποιος το έκανε? Το έκανε η εστία πατερικών μελετών. Έτσι είναι μια οργάνωση μελέτης των ιερών κειμένων της Εκκλησίας. Πήγε αρκετός κόσμος. Εμείς θα φιλοξενήσουμε ήταν και. Ήταν όμως και ιερείς. Βεβαίως ήταν αρκετά, και ιερείς. Πολλοί οι οποίοι πήγαν αυτοβούλως. Δεν πήγαν. Ενώ από παρότι κάποιο... δεν ήταν επίσημο. Δεν είχε δοθεί γραμμή από την Εκκλησία. Πήγε από επίσημο κάλεσμα της Εκκλησίας. Έχουμε ξαναδεί την Εκκλησία στο παρελθόν για άλλα κοινωνικά θέματα να έχει καλέσει σε συλλαλητήρια, σε αγώνες κτλ. Αυτή τη φορά επέλεξε η Εκκλησία της Ελλάδος να μην κάνει κάποιο επίσημο κάλεσμα σε κινητοποιήσεις. Έχουμε νομίζω ετοιμάσει ένα βίντεο. Συγγνώμη, τα πλάνα λίγο βλέπω. Ναι, είναι με τα πανό που βλέπεις λίγο. Είχε τις και ελληνικές σημαίες. Ναι, εντάξει, είναι λίγο τώρα κάπως. Κοίταξε. Η εστία πατερικών μελετών νομίζω είναι και η ίδια οργάνωση που έκανε καταγγελίες για τους φόνους του Καμπαναριού και διάφορα άλλα. Και για τις ταυτότητες. Και για τις ταυτότητες επίσης. Μάλιστα. Στις ταυτότητες είχε συμμετάσχει και επίσημα η Εκκλησία της Ελλάδος, να θυμίσουμε, έτσι δεν ήταν. Να καλά, δούμε. Για τη συγκεκριμένη. Να δούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μπάμπης Παπαναστασάτου σήμερα. Να του πούμε και χρόνια πολλά για χθες. Χρόνια πολλά, ναι, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζατε χθες. Και μετά θα είναι μαζί μας ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Δημητρίου και ο κύριος Ανδραλής Χαράλαμπος, ο οποίος είναι μέλος της εστίας πατερικών μελετών. Το πρώτο συλλαλητήριο κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Σύνταγμα επί τα αποκάλεσμα της εστίας πατερικών μελετών. Οι οργανωτές ανέφεραν πως με αυτόν τον τρόπο εκφράζουν την αντίθεσή τους στη σωμοδοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και τονίζουν την επιθυμία τους να αποτραπεί η υιοθεσία ορφανών παιδιών που θα αποτελούν ψευδαίσθηση καρπών μιας αφύσικης και άκαρπης σύζευξης, ενώ δηλώνουν ότι δεν θέλουν να είναι συνένοχοι στο έγκλημα κατά των αθώων παιδιών. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και άλλοι ελληνοορθόδοξοι φορείς, ενώ παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν εικόνες Αγίων, σταυρούς και πλακάτ που μεταξύ άλλων έγραφαν «Η ομοφιλία δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα». Την ίδια μέρα, ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Δημητρίου εξέδωσε λόγο μιλώντας για νομιμοποίηση αφύσικων συνυπάρξεων. Η οικογένεια δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά η σχέση ενός άνδρα που δίνει το γένος με μία γυναίκα που αυξάνει το γένος, ώστε να μπορεί να υπάρχει συνέχεια του γένους. Θέλω να δικαιολογήσω την ύπαρξη του χριστουγεννιάτικου στολισμού στο προάβλιο με την Φάτνη και εντός του ναού. Είναι μια πράξη αντίδρασης στο επικείμενο προσψήφιση νομοσχέδιο της κυβερνήσεως, το οποίο πάει να νομιμοποιήσει αφύσικες συνυπάρξεις. Έλληνες βουλευτές, μη φτύσετε μέσα στην κολυμβήθρα σας. Μην αποβάλλετε την ιδιότητά σας ως χριστιανών ορθοδόξων με μία ψήφο. Ποιος το ρώτησε το παιδί αν θέλει να είναι συνέχεια δύο μαντράχαλων ή δύο μέγερων? Ο ίδιος που το ρώτησε αν θέλει να βαπτιστεί, αλλά τέλος πάντων είναι αστεία τώρα αυτά τα πράγματα. Και είναι μαζί θα ήθελα μας. Την, ναι, την απάντηση, κλείσει. Είναι αλήθεια.